καταρχήν η ζωή χωρίς υπουργικά, είχε στη δική μου περίπτωση, έχει το καλό ότι κάθε μέρα που ξυπνάω ξέρω που είμαι. Γιατί μέχρι δεν ήξερα, επειδή είμαστε διαφορετική χώρα, κάθε μέρα ήταν λιγάκι δύσκολο αυτό. Ναι, γεγονός αυτό. Ναι. Αλλά εκτός αυτού είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, γιατί πρώτον μου έχει δώσει τη δυνατότητα να ξεκινήσω. Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι το έχω κάνει ακόμα σε βάθος, αλλά να ξεκινήσω να ασχολούμαι πάλι με την περιοχή που με έχει εκλέξει. Είναι Αλφαθηνών, βέβαια, ναι. Και επίσης μου έχει δώσει τη δυνατότητα να ασχοληθώ με τις παλιές μου αγάπες, με θέματα περιβάλλοντος, με θέματα πολιτισμού κλπ. Θα πούμε και γι' αυτό. Τώρα εγώ όμως θέλω να σας ρωτήσω ευθέως προσωπική ερώτηση, αλλά αναπόφευκτη. Σας κακοφάνηκε που δεν είστε στη νέα κυβέρνηση, σας πείραξα? Όχι, δεν μου κακοφάνηκε, γιατί πρώτον θεωρώ, και μάλιστα όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να δει και ένα κείμενο που έχω αναρτήσει στην ιστοσελίδα μου σχετικά, γιατί νομίζω σε αυτά είναι καλό να είναι κανείς ξεκάθαρος. Και δεν μου κακοφάνηκε, γιατί δεν πιστεύω ότι κάποιος είναι γεννημένος για να είναι σε υπουργικούς τόκους σε όλη τη χαλά. Αλλά που μπορεί να προσφέρει και από οποιαδήποτε άλλη θέση αν θέλει να το κάνει. Και δεύτερον, δεν μου κακοφάνηκε, γιατί μην ξεχνάτε ότι σαν πολύ φρέσκος λεγμένος, για πρώτη φορά σε μια κυβερνητική πλέον παράταξη το 2009, ο Πρωθυπουργός ήδη με εντοπίστηκε δίνοντάς μου ένα υπουργικό πόστο. Και δεν έβλεπε και παραπονούμε. Πώς σας φάνηκε αλήθεια το νέο κυβερνητικό σχήμα, για να κλείσουμε με αυτά? Το νέο κυβερνητικό σχήμα είναι μια προσπάθεια να προχωρήσει πιο γρήγορα και πιο συντονισμένο το κυβερνητικό έργο, και νομίζω ότι εγώ πιστεύω ότι θα τα καταφέρει κιόλας. Η Ελλάδα πρέπει να αξιοποιήσει αυτούς τους πόρους που έχει και που, δόξα τω Θεώ, μας τους δίνει η φύση τζάμπα. Πώς μπορεί να γίνει πρακτικά αυτό? Αυτό είναι το θέμα. Πρακτικά μπορεί να γίνει, και μάλιστα να σας πω εδώ ότι σκοπεύω να έχω μια πολύ στενή συνεργασία με τον Γιώργο Κωνσταντίνου, σαν βουλευτής εννοώ. Mm-hmm. Για να του δώσω και εγώ τη δική μου τεχνογνωσία στο μέτρο που μπορώ να το κάνω, για να προχωρήσουν αυτά τα σχέδια. Για να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε την αιωλική και την ηλιακή ενέργεια στην Ελλάδα και τη γεωθερμική, χρειάζεται πρώτον όχι μόνο να δώσουμε τα κίνητρα προς την αγορά για να πάνε οι εγκαταστάτες να κάνουν αυτό, που υπάρχουν και πολλοί έξυπνοι τρόποι να το κάνει, και τώρα δεν θα μπω σε λεπτομέρειες αυτά, αλλά για παράδειγμα το να δώσει τη δυνατότητα σε κάποιον να έρθει σε επαφή με τις επιχειρήσεις που κάνουν τις εγκαταστάσεις, ο κάθε ιδιοκτήτης ενός σπιτιού. Αλλά το δεύτερο πάρα πολύ σημαντικό είναι τα δίκτυα διασύνδεσης, κατά τη γνώμη μου. Το να μπορέσουμε να έχουμε τη διασύνδεση ανάμεσα στα διάφορα σημεία της Ελλάδας, στα νησιά, στην Κρήτη κλπ. Και τις διασυνδέσεις της Ελλάδας προς τα έξω είναι πολύ σημαντικό. Αυτό δεν θα μπορούσαμε να το κάνουμε μόνοι μας? Έπρεπε δηλαδή να έρθουν οι Γερμανοί να το αξιοποιήσουν. Και δεν έχουν έρθει ακόμα. Σαφώς θα μπορούσαμε να το κάνουμε και μόνοι μας, με μια διαφορά, και την οποία νομίζω πρέπει να αξιοποιήσουμε εμείς σαν Ελλάδα, που προσπαθεί να ζητήσει βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να βγει από την κρίση. Ότι κάποιες τέτοιες υποδομές, όπως είναι τα δίκτυα, έχουν πολύ μεγάλο κόστος. Μιλάμε για κόστος δισεκατομμυρίων. Και εκεί ακριβώς για μένα έρχεται η συζήτηση. Πρώτον, για υποστήριξη ανάπτυξη πραγματικών υποδομών, όπως για παράδειγμα με το ευρωομόλογο, αναφέρω ένα παράδειγμα, ή για το είδος των συνεργασιών που θέλουμε να